Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμά μας για ισχυρό ΚΚΕ παντού φτάνει σήμερα εδώ στη Θήβα, στους εργάτες και στις εργάτριες που δουλεύουν στα εργοστάσια της περιοχής, στους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και στους άνεργους, στους στοχούς αγρότες, στους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους στα νέα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης σε αυτόν εδώ τον τόπο της βιωτείας. Το κάλεσμά μας είναι κάλεσμα συμπόρευσης σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και να βάλουμε στο επίκεντρο επιτέλους τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας στις ευρωεκλογέ και στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Μπορούμε έτσι να δώσουμε απάντηση στην επίθεση που εξαπολύουν από κοινού το μεγάλο κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι κυβερνήσεις τους, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες τους μπορούμε να κάνουμε πραγματικά ένα αποφασιστικό μεγάλο βήμα μπροστά. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό βέβαια με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είναι η λαϊκή απάντηση στην ενιαία επίθεση που εξαπολύουν μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ως στηρίγματα των παραπάνω. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι πραγματικά το διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορούν να το διαβάσουν αλλιώς, γιατί εκφράζει ατόφια τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που φτωχοποιεί την εργατική τάξη, το λαό μας, για να αυγαταίνουν μόνο τα κέρδη μια κούφτας εκμεταλλευτών. Γιατί αποτυπώνει τη λαϊκή αποδοκιμασία και καταδίκη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, φιλεργατική γιατί όλο και πιο εχθρικό για τους λαούς γίνεται το ίδιο το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Γιατί έτσι μπορεί να σταλεί μήνυμα και μέσα και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση μήνυμα πραγματικής ελπίδας και προοπτικής ότι υπάρχει ένα σίγουρος δρόμος για τους λαούς μακριά από αυτές τις ενώσεις, από τις συμμαχίες των υπεριαλιστών και ότι ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος με τον ίδιο τελικά λαό πραγματικά στην εξουσία Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι το διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει χτύπημα στη μυρολατρία, στο συμβιβασμό. Θα δυναμώσει την αισιοδοξία, την ελπίδα του λαού μας ότι μπορεί με τον αγώνα του να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική αλλά και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τη ζωή του. Να βγει στο πραγματικό ξέφωτο αυτό της ικανοποίησης των αναγκών του. Γι' αυτό, τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαλύψουμε τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που στείνουν τα κόμματα του διπολισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και από κοντά βέβαια και τα υπόλοιπα κόμματα. Για να κρύψουν τη στρατηγική του σύμπλευση στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού μας ζητήματα. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να διαλύσουμε αυταπάτες που καλλιεργεί αυτή η λογική του μικρότερου κακού, η οποία πάντα καταλήγει σε αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο. Ανεξάρτητα από το ποιο ποια πολιτική δύναμη παίρνει τη σκητάλη αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Και ο λαός πλέον έχει αποκτήσει πλούσια πείρα από αυτό το μικρότερο κακό που γίνεται το μεγαλύτερο, το χειρότερο. Γιατί χειρότερη για τους λαούς γίνεται η ίδια η διαχείριση αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι, άνθρωποι από όλα τα λαϊκά στρώματα, να συναντηθούν με την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Τη μόνη φιλολαϊκή και γι' αυτό πιστεύουμε ρεαλιστική να επιλέξουν το αγωνιστικό ριζοσπαστικό ψηφοδέλτιο και για την Ευρωβουλή και για τη Βουλή, όποτε και αν γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, και για το Δήμο και για την Περιφέρεια. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε πολύ καλά πως τους μήνες, αυτούς τους δύο μήνες, τις μέρες που απομένουν μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα περισσέψουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Θα ενταθεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πόλους του σημερινού πολιτικού συστήματος, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Αντιπαράθεση που στην πραγματικότητα αφορά ποιος από τους δυο θα εφαρμόσει καλύτερα τα ίδια αντιλαϊκά μέτρα, τις ίδιες μεταρρυθμίσεις για λογαριασμό της πλουτοκρατίας την επόμενη μέρα. Όμως, αυτή η επόμενη μέρα για την εργατική τάξη για το λαό μας θα είναι ίδια με την προηγούμενη με αυτού. Γιατί η επόμενη μέρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην οποία ορκίζονται απαιτεί να παραμείνει σε ισχύ όλο αυτό το μνημονιακό αντιλαϊκό οπλοστάσιο. Να διατηρηθεί η εργασιακή ζούγκλα, να δοθούν μεγαλύτερα προνόμια στο κεφάλαιο. Τι άλλο από διατήρηση και ενίσχυση της εργασιακής ζούγκλας είναι η μεγαλύτερη ευελιξία, για παράδειγμα, στην αγορά εργασίας που ζητάνε τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι άλλο από μεγαλύτερα προνόμια στους λίγους είναι η μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων όμως, η στήριξη με όλους τους τρόπους της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων για να πάει καλά η δική τους οικονομία, που υπόσχονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε ήδη να υλοποιεί τις υποσχέσεις του προς το μεγάλο κεφάλαιο. Πριν λίγες μέρες, με τροπολογία στη Βουλή ψήφισε τη μείωση από 15% στο 10% στη φορολογία στα κέρδη των μετόχων για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενώ ρύθμισε υπέρ των φαρμακοβιομηχάνων τις επιστροφές από την κρατική δαπάνη για τα φάρμακα, χαρίζοντάς τους 20 εκατομμύρια ευρώ. Τη στήριξη των επιχειρηματικών κολοσσών θεωρεί δρόμο προς το ξέφωτο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αναμασά τα ίδια και τα ίδια, περιδίθεν, όπως λέει, τερματισμού της λιτότητας, μέσα από συγκρούσεις μάλιστα, αλλά και δύσκολους, λέει, συμβιβασμού αυτά συνηθίζει πυκνά συχνά να τα λέει τελευταία. Άντε και του λέμε τους συμβιβασμούς να τους καταλάβουμε, να του κάνουμε τη χάρη και να τους δεχτούμε για να μην μικσοκλείει συνεχώς ότι δεν τον καταλαβαίνουμε. Άλλωστε όλη η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια για να μην μιλήσουμε και πριν για τη θητεία του στην αξιωματική αντιπολίτευση ήταν και ένας ατέλειωτος συμβιβασμός του με το σύστημα μια πλήρης υποταγή στους γνωστούς αρνητικούς συσχετισμούς. Καλά λοιπόν για τους συμβασμούς. Αλλά τις συγκρούσεις που ακριβώς τις έκανε. Στα σαλόνια των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, τους οποίους ευχαριστεί κιόλα για την εθελοντική υποτίθεται εισφορά τους ελάχιστη σε σχέση με, την τεράστια, με τα τεράστια υπερκέρδη που έχουν από τις φοροαπαλλαγές που τους χάρισε ή μήπω κάνει συγκρούσει μέσα στα επιτελεία του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στι συναντήσει του με του ηγέτε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι στα κοιτάπια του, δίπλα στη φωτογραφία του Τσίπρα, γράφουν ονομάζοντάς τον ως τον πιο συνεπή υπερασπιστή των δικών του συμφερόντων. Όχι μόνο δεν κάνει συγκρούσεις, όχι μόνο οι συμβιβασμοί του είναι επέσχυντοι σε βάρος του ελληνικού λαού, αλλά φτάνει πλέον και στον πάτο του κατήφορου. Μετά και τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία υπογράφηκε κατά παραγγελία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση ανέβηκε κατηγορία. Κατατάσσεται πλέον στη σελίτ του ΝΑΤΟ. Δεν το λέμε εμείς. Της το αναγνωρίζουν τα ίδια τα κοράκια της νατοϊκής πολεμικής μηχανής. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για συμβιβασμούς και συγκρούσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ρωτήσουμε για ποιον γίνονται αυτοί, ξέρουμε ήδη την απάντηση. Μόνο για τα συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου και όχι για τα δικαιώματα των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Αυτή ήταν και θα είναι η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Το λένε, το φωνάζουν τα έργα, οι ημέρες και αυτή της αντιλαϊκής κυβέρνησης. Και ας συνεχίζει την κοροϊδία ο κύριος Τσίπρας ότι τα είχα κατάφερε να προστατέψει τους πολλούς και τους αδύναμους. Οι πολλοί και οι αδύναμοι αυτή της χώρα, δηλαδή οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, έχουν γονατίσει από τη φορολογία που εκτοξεύτηκε στα ύψη, από την παιδεία και την υγεία που παραπέρα εμπορευματοποιήθηκαν, από τις συντάξεις, τους μισθούς που καθυλώθηκαν. Οι πολλοί και οι αδύναμοι αυτή της χώρας ακούνε βερεσέ τελικά όσα λέει ο Τσίπρας για σημαντικές νίκες για τις δυνάμεις της εργασίας. Για να μας πει πάλι ότι εννοεί την δίθεν επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων. Έλεος πια. Για ποια εργασιακά δικαιώματα μιλά ο κύριος Τσίπρας. Γιατί τα εργασιακά δικαιώματα ή μάλλον ό,τι άφησε όρθιο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ από αυτά, τσακίστηκαν και με τη βούλα στη συνέχεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πρωτοθυμηθούμε, το νόμο που περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας, το χτύπημα στην Κυριακάτικη Αργία, την ενεργοποίηση του μνημονιακού νόμου της Νέας Δημοκρατίας για τον κατώτατο μισθό που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ τον έλεγε νόμο δολοφόνο, τη βία και νοθεία την καταστολή με αφορμή μάλιστα τελευταία και το νόθο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, αυτών, αυτής της μαφιόζικης κλίκας που βρίσκεται στην πλειοψηφία της διοίκησης της μεγαλύτερης συνομοσπονδία όπως είδαμε στην Καλαμάτα και σήμερα στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μιλάει από μόνη της η σκληρή πραγματικότητα που ζουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα εργοστάσια της Θήβας, ολόκληρης της βιοτίας, που ξέρουν πως κανένας βιομήχανος δεν μοιράστηκε μαζί τους τα κέρδη του, ενώ αντίθετα τους φόρτωσαν την οικονομική κρίση τους απέλυσαν ή τους μείωσαν μισθούς, σε κάθε περίπτωση στέρισαν τα δικαιώματά τους. Δεν χρειάζονται και εδώ να πούμε πολλά. Οι άνεργοι που τα τελευταία δύο χρόνια πιάνουν μια δουλειά στα εργοστάσια της βιωτεία, μπορούν από μόνοι τους να μιλήσουν με ποιες εργασιακές συνθήκες δουλεύουν και με ποια δικαιώματα. Αλήθεια, όταν η κυβέρνηση μιλάει για προστασία στην εργασία, συγκαταλέγει και το καθεστώς της εργολαβίας σε αυτή την προστασία. Γιατί με αυτό το καθεστώς πιάνει δουλειά στα εργοστάσια της βιωτίας η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών. Και ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση ότι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από καμιά συλλογική σύμβαση εργασίας. Ούτε βέβαια από αυτές που έθεσε σε ισχύ η λαλίστατη υπουργό Εργασίας κατά τα άλλα, που όταν πρόκειται όμως για το καθεστώς εργολαβίας παθαίνει πλήρη αφωνία. Γιατί δεν φανταζόμαστε ότι τα επιτελεία του Υπουργείου Εργασίας δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν εργοστάσια εδώ στη βιοτεία και μάλιστα μεγάλων ομίλων όπου οι εργάτες πρέπει υποχρεωτικά να μένουν στον εργολάβο για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και μετά να προσληφθούν, εάν βέβαια προσληφθούν. Ξέρουν και παραξέρουν, για παράδειγμα, ότι συγκεκριμένος όμιλος ίδρυσε δικιά του εργολαβική εταιρεία για να νοικιάζει εργαζόμενους στον εαυτό του. Αν αυτό δεν είναι εργασιακή ζούγκλα, τι είναι. Ποιο την νομιμοποιεί. Φυσικά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπω έκαναν νωρίτερα και οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία δίνουν καθημερινά εγγυήσει σε μονοπωλιακού ομίλου ότι αυτή η εργασιακή ζούγκλα θα παραμείνει και θα ενισχυθεί. Δεν ξέρουν μήπως ότι σε εργοστάσιο στον κλάδο των πλαστικών της χημικής βιομηχανίας εδώ στη Βιωτία δραστηριοποιούνται μέχρι και τρεις διαφορετικοί εργολάβοι ή σε άλλες εταιρείε το εργολαβικό προσωπικό είναι πολύ περισσότερο από το μόνιμο. Δεν ξέρουν τάχα ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν μέσω εργολάβων ακόμα και για μια δεκαετία μερικοί και περισσότερο. Δεν ξέρουν ότι υπάρχουν εργασιακοί χώροι όπου οι εργολάβοι ενημερώνουν το πρωί τη ίδια μέρα με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο τον εργάτη ότι θα πιάσει η δουλειά λίγη ώρα αργότερα. Τα ξέρουν όλα πολύ καλά. Όπω επίση ξέρουν ότι αυτή είναι μια από τι μορφέ τη ευελιξία που ζητούν οι μεγαλοεργοδότες. Ο εργάτης με το τηλέφωνο στο χέρι να περιμένει αν και πότε ο εργολάβος θα τον πάρει να πάει για δουλειά μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα. Και αυτό ο εργάτη δεν βρίσκεται στι λίστε τη ανεργία. Έχει μεταπηδήσει, τον μετράνε στι λίστε των εργαζομένων. Ακόμα και αν έχει δουλέψει για μερικέ ώρε τη βδομάδα, μερικέ μέρε το μήνα. Έτσι βλέπετε μετράνε τη μείωση της ανεργίας. Με κάτι τέτοια μας λένε ότι μειώθηκε η ανεργία από το 28% στο 18%. Αλήθεια, έτσι κερδίζεται η μάχη της εργασίας. Ο λαός μας όμως αυτό το λέει σύγχρονη δουλεία. Δεν ξέρουν ότι αρκετοί εργολάβοι δεν πληρώνουν καν δώρα επιδόματα στους εργάτες. Αν θέλει κανείς να μιλήσει για τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτές υλοποιούνται από όλες τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή, ας δει με ποιες συνθήκες δουλεύουν οι εργάτες στα εργοστάσια της Θήβας. Εδώ επικρατούν κάθε λογής ελαστικές μορφές απασχόλησης. Εδώ οι εργοδότες έχουν κυριολεκτικά λιμένα τα χέρια τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ οι πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες εργαζόμενοι στη βιομηχανική ζώνη γελάνε για να μην κλάψουν όταν ακούνε κυβερνητικά στελέχη να κοκορεύονται για την περιβόητη αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί πρακτικά αυτούς δεν τους αγγίζει. Γελάνε όταν ακούνε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επί των ημερών του το σώμα επιθεώρησης εργασίας από άδειο κουφάρι λέει έγινε πραγματικό σώμα επιθεώρησης και βάζει μάλιστα και πρόστιμα στους εργοδότες ώστε να τηρούνται τα ωράρια εργασίας. Γελάνε και τα μικρά παιδιά των εργαζομένων γιατί εδώ στην περιοχή το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων βιωτεία με έδρα τη Θήβα έχει στην αρμοδιότητά του περίπου 500 χώρους δουλειάς, κυρίως βιομηχανικούς. Και όλους αυτούς τους χώρους πρέπει να τους καλύψει μόλις με επτά άτομα προσωπικό. Για να μην πούμε το πιο σημαντικό, ότι αυτό το σώμα ουσιαστικά πρέπει να ελέγξει αν τηρούνται οι αντεργατικοί νόμοι, αυτή που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, διατήρησε και ενίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με βάση αυτούς τους νόμους, σε πολλούς χώρους επικρατεί η μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας. Και δεν μιλάμε μόνο για το ακραίο παράδειγμα επιχείρησης σε μεγάλο όμιλο στον κλάδο του μετάλλου, όπου την περίοδο της συντήρησης οι εργάτες δούλεψαν ακόμη και 60 μέρες, 12 ώρο, χωρίς καμιά μέρα ανάπαυσης. Μιλάμε για την κατάσταση η οποία επικρατεί σε κανονικές συνθήκες, όπου οι υπερορίες γίνονται κατά το δοκούν και είναι εκτεταμένες. Ακόμα και μέσα στο οχτάωρο, η δουλειά είναι πολύ εντατικοποιημένη. Οι ρυθμοί εξαντλητικοί, τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας, προστασίας στις, περιπτώσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ανύπαρκτα. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα να είναι σχεδόν καθημερινά. Η πρόοδος του ΣΥΡΙΖΑ, για να θυμηθούμε και το γνωστό ψευτοδήλημα που λανσάρει πρόοδος από τη μια συντήρηση από την άλλη, σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων, των τόπων δουλειά, όχι μόνο της Στίβας της Βιωτίας, αλλά και της υπόλοιπη χώρας. Σταματάει στα γκισέ της εφορίας, στα γκισέ των τραπεζών, εκεί όπου στενάζουν φτωχοί επαγγελματίες, επαγγελματίες βιοτέχνες έμποροι της περιοχής, πνιγμένοι στα χρέη. Σταματάει στα χωράφια, όπου ξεκληρίζονται οι φτωχοί αγρότες οι οποίοι δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης. Και αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει όποια κυβέρνηση εκ των δύο από το γνωστό δίπολο και αν προκύψει στις βουλευτικές εκλογές. Είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να αλλάξει όποιος και αν πανηγυρίσει το βράδυ των εκλογών, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Τι θα αλλάξει αλήθεια στην υγεία, όταν για παράδειγμα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή μας εδώ έχει υποβαθμιστεί σοβαρά. Ιδιαίτερα μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των ιατρίων του ΊΚΑ στα Ινόφυτα το 2016. Την αποψήλωση των ιατρίων του ΊΚΑ στη Θήβα ή τις σοβαρές ελλείψεις στο κέντρο υγείας Χηματαρίου. Και όταν μιλάμε για την επαρχία Θήβας, μιλάμε για μια περιοχή με πάνω από 50.000 πληθυσμό, με 20.000 περίπου βιομηχανικούς εργάτες, τρεις μεγάλες στρατιωτικές μονάδες και δύο κέντρα προσφύγων. Δεν γίνεται, δεν μπορεί τις ανάγκες στην υγεία, την περίθαλψη να τις καλύψει το νοσοκομείο της Θήβας το οποίο σημειωτέων εφημερεύει μόλις με τρεις κλινικές, όταν βασικές ειδικότητε γιατρών, όπως αναισθησιολόγος, παιδίατρος, δεν εφημερεύουν τουλάχιστον το μισό μήνα. Τι πρόκειται να αλλάξει επίσης για την παιδεία, τη μόρφωση των παιδιών μας, όταν συζητάμε ακόμα και για ελλείψεις σε κτίρια, σε υποδομές, για να μην μιλήσουμε για τους εκπαιδευτικούς που λείπουν ή πολύ περισσότερο και για το ίδιο το περιεχόμενο της μόρφωσης των παιδιών, την οποία χρυσοπληρώνουμε, την πληρώνουμε ακριβά και θα συνεχίζουμε να την πληρώνουμε και με το νέο σχέδιο Γαβρόγλου της κυβέρνησης για το Λύκειο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, έχουν κοινό παρονομαστή την εκμετάλλευση των εργαζομένων για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα του μεγάλου κεφαλαίου και μόνο. Και μέσα στο σύστημα αυτό της αδικίας, ούτε δίκαιη, ούτε για όλους μπορεί να είναι η ανάπτυξη. Απόδειξη δεν είναι μόνο τι αλλά και πώ ζουν οι εργάτε στα εργοστάσια, οι φτωχοί αγρότε στα χωράφια, οι αυτοαποσχολούμενοι επαγγελματίε, οι επιστήμονε στι πόλει και τα χωριά. Απόδειξη είναι ότι σήμερα, το 2019, συζητάμε ακόμα και για έργα κάλυψη βασικών υποδομών, αναγκαίων για τη ζωή του λαού. Απόδειξη είναι ότι εδώ στη Βιωτία η ρήπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του ασωπού ποταμού από την ανεξέλεγκτη λειτουργία των βιομηχανιών οδηγεί σε σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Και γι' αυτό βέβαια υπάρχει ένοχος, υπάρχει αιτία, είναι το συνεχές κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους από τους βιομήχανους καπιταλιστές. Ο ένοχος για τη ρήπανση των υπόγειων νερών και του ασωπού δεν είναι γενικά και αόριστα η βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι αυτή ο φταίχτης. Καθότι σήμερα τεχνολογίες αποτροπής της οποιασδήποτε ρήπανση υπάρχουν και συνεχώς εξελίσσονται. Όμως αυτοί που έχουν στα χέρια τους την παραγωγή, αυτοί που αποφασίζουν τι θα παραχθεί, με τι όρους κλπ, είναι οι μεγάλοι όμιλοι που έχουν ένα και μοναδικό θεό τους, το κέρδος το δικό τους. Εδώ στη Βιωτία, τα μολυσμένα νερά του Ασοπού μπορεί να δει κανείς πώς ενοποιείται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαφόρων κυβερνήσεων, αλλά και των δήμων και των περιφερειών. Από τη μια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ριπένον, πληρώνει πολιτική βέβαια που όταν το λέει αυτό το μεταφράζει δεν με νοιάζει κυρίως αν ο βιομήχανος ρηπαίνει αρκεί να πληρώνει κάτι το οποίο βέβαια κάτι στη συνέχεια τον αφήνει να το μεταχειλεί αφού του είναι κόστος στα ίδια τα λαϊκά στρώματα και το χρυσοπληρώνουν πάλι δηλαδή πρακτικά σημαίνει ανυπαρξία ελεγκτικού μηχανισμού συνέχιση της ρήπανση. Στην πράξη αυτό οδηγεί στο να ελέγχουν οι βιομήχανοι τον ίδιο του τον εαυτό για το αν αυτοί ρηπαίνουν. Όλοι τους, όλα αυτά τα χρόνια, κυβερνήσεις, δήμοι και περιφέρεια λειτουργήσαν προς όφελος αυτών των βιομηχάνων και συνεχίζουν και σήμερα να το κάνουν. Καθόλου τυχαίο, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ότι στο εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι πριν λίγο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του 2016, βιομηχανικών βέβαια στο τεράστιο μέρος τους, υπεράν όλων προτάσσονταν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Ακόμα και η πολυδιαφημιζόμενη πρωτοβουλία της περιφέρειας στερεάς του κυρίου Μπαγογιάννη, η οποία στηρίζεται από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα περί ολοκληρωμένης παρέμβασης για την περιβαλλοντική εξυγίανση και ανάπτυξη της περιοχής του Ασοπού κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τη μέχρι σήμερα πολιτική. Δηλαδή την πολιτική που γέννησε, γιγάντωσε για δεκαετίες και προσπάθησε να κρύψει το πρόβλημα. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιο κόμμα από αυτά που κυβέρνησαν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, χτες η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, έχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο που μπορεί να εξασφαλίσει στο λαό της βιωτίας ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Κανένα. Γιατί τα σχέδια τους είναι κομμένα κεραμένα στα μέτρα των κερδών των λίγων. Το επεξεργασμένο όμως σχέδιο του ΚΚΕ απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του, στην ανάγκη του να ζει σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Γιατί το ΚΚΕ παλεύει και για ένα κοινωνικό οικονομικό σύστημα όπου τα εργοστάσια δεν θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του κάθε ιδιώτη καπιταλιστή. Οι εργαζόμενοι δεν θα αποτελούν μέσα παραγωγής κέρδος για τους λίγους. Η υγεία και το περιβάλλον δεν θα αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα. Στον αντίποδα αυτού του σάπιου καπιταλιστικού δρόμου, ο δρόμος της εργατικής, της λαϊκής εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ, βασίζεται στην κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, στη λειτουργία τους με πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό, με εργατικό έλεγχο που αναπτύσσει την παραγωγή με κριτήριο την ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών. Σε αυτόν το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης μπορεί να συνδυαστεί η ισόρροπη ανάπτυξη τομέων και κλάδων της οικονομίας με την ανίποψωση συνολικά του βιωτικού επίπεδου του λαού, την ελαχιστοποίηση της επίδρασης της βιομηχανικής παραγωγής στο φυσικό περιβάλλον, την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και όλων των κατοίκων. Γι' αυτό το ΚΚΕ, επειδή έχει ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως ξέρετε, έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις και για την άμεση τώρα ανακούφιση του λαού της περιοχής. Προτάσεις όμως που ο ίδιος ο λαός της περιοχής πρέπει σήμερα να ιεραρχήσει στην πάλη του, να αποφασίσει να τις διεκδικήσει, να τις απαιτήσει με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό μας είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτής της απειλας ενός διεφθαρμένου συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει όλο και νέα δεινά ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά, παντού για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Η δική μας απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό το ΚΚΕ παντού και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και στις βουλευτικές στις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, η μοναδική καθαρή αντίθεση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ημπεριαλιστικό της χαρακτήρα, σε αυτό το αντεργατικό αντιλαϊκό περιεχόμενο που έχει, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση στη χώρα μας του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει μόνο για μια αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη υπεριαλιστική επιθετική συμμαχία ή για μια σχέτη αλλαγή του νομίσματος. Το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν αυτά που φυτρώνουν σαν μανιτάρια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τελευταία για να υπηρετήσουν όμως πάλι συμφέροντα τμήματων του κεφαλαίου που για δικούς τους λόγους και για τη δική τους κερδοφορία επιλέγουν σε αυτή τη φάση αυτά τα τμήματα του κεφαλαίου την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι αντίπαλος της ευρωπαϊκή Ένωσης γιατί αυτή δεν έχει καμιά σχέση με την Ευρώπη των λαών, με την Ευρώπη του δίκαιου, της ευημερία, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Συνδέουμε την πάλη μας με την ανάγκη ανατρεπτικής εξέλιξης και στην διακυβέρνηση και στην οικονομία και την κοινωνία. Παλεύουμε ενάντια στα μέτρα και στις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κόντρα στους λαούς μας με συνέπεια. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη και εύρωστη και σήμερα που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν τα ρήγματα στο εσωτερικό της και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι αν μπούμε μέσα θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και θα έχουμε μεγάλα ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρώ και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση σε αυτή τη συμμαχία. Αντεπίθεση απαντούν επίσης και οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα στις δημοτικές και περιφερειακές, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπυρώσεων, των επιστημόνων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των γυναικών της νεολαίας. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου που επεξεργάζονται όλες οι ενώσεις του, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιούν τα κόμματα και εξειδικεύουν οι εκλεκτοί του στους Δήμους και στις περιφέρειες. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος μόνο όμως για την εξουσία των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων, για το πολιτικό προσωπικό που τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς τριμώχνουν και πιέζουν. Ενώ αντίθετα αποτελούν όαση πραγματικής ανακούφισης, ανάσα ζωής για εργατικά λαϊκά στρώματα, για τους νέους και τις νέες. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, γιατί είναι ακριβώς φιλολαϊκές, γιατί απαντούν σε ανάγκες του λαού, και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και αλλάζουμε συσχετισμούς για να πάρει ανάσα ο λαός μας να δυναμώσει η πάλη του, να επιβάλλει ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό είναι δυνατό να γίνει με άλλο προσανατολισμό, με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων, των αντικειμενικών δυνατοτήτων της εποχής μας αλλά και της πατρίδας μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες του λαού μας να τις οργανώσει. Με προϋπόθεση βέβαια ο λαός να έχει πραγματικά τη διακυβέρνηση, να είναι στη διακυβέρνηση, στην εξουσία, να κάνει κουμάντο ο ίδιος στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι κομμουνιστές, δήμαρχοι σε Πάτρα και Σαριανή, Χαϊδάρη, Πετρούπολη, την στην Ικαρία, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση που εκλέχτηκαν αυτό το πεντάχρονο που μας πέρασε, έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος. Εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος κινητοποιήσεων και δράσεων πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα κουράγιο στο λαό. Οι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι στους Δήμους όπου ασκήσαμε διοίκηση αυτή την πενταετία, έχοντας το επίκεντρο της προσοχής τους στις λαϊκές ανάγκες, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη των λαϊκών οικογενειών. Μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει μέσα στη φτώχεια, στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους Δήμους τους, υπερασπίστηκαν και διεύρυναν τις λαϊκές κινητοποιήσεις για τους χώρους πράσινου, αθλητισμού, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισυσμικής αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη τα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους και υποδομές προς όφελος του λαού. Αντεπίθεση, λοιπόν, απαντούν και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφάσισαν να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια μας άφησαν... ...με ξανά χέρι-χέρι όλοι μαζί, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από άλλους, από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα, στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε και στους αγώνες για να εμποδίσουμε μέτρα, να κερδίσουμε, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, στο δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών και μόνο του λαού μας. Φίλε και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία τα διάφορα κόμματα μπαλαντέρ σε αυτόν τον κάλπικο διπολισμό... επικεντρώνουν στο ποια κυβέρνηση από το γνωστό δίπολο θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Εμείς τους αντιστρέφουμε και πρέπει να τους αντιστρέψουμε το ερώτημα... και απαντάμε όση σημασία έχει ποια κυβέρνηση... και τι είδους κυβέρνηση θα είναι την άλλη μέρα, ακόμα ίδια και μεγαλύτερη ίσω σημασία έχει και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα. Όταν δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν ίσως αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν προϋποθέσεις μιας πραγματικά φιλολαϊκής διακυβέρνησης με την εργατική τάξη το λαό μας στην εξουσία. Γιατί εάν η επόμενη κυβέρνηση είναι μια από τα ίδια, είτε με αυτοδυναμία κάποιων από τον δύο, είτε με κυβερνητικές πλειοψηφίες συγκολήσει κορποχωρίων, σαν αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να τους απαντήσουμε καθαρά. Σας μάθαμε όλους σας και από την καλή και από την ανάποδη. Ξέρουμε καλά πλέον ποιοι είστε και τι θα κάνετε. Ξέρουμε ότι θα διατηρήσετε τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Θα διατηρήσετε τους μνημονιακούς αντιλαϊκούς νόμους. Θα εφαρμόσετε όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν. Θα μειώσετε το αφορολόγητο. Θα αυξήσετε πληστηριασμούς. Γιατί για τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας οι δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι δεδομένες στέκονται κλαρίνο μπροστά τους. Και γι' αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες διαχωριστικές γραμμές προσπαθούν να στήσουν, ξεθοριάζουν σήμερα εντελώς. Για εμάς όμως, αδιαπραγμάτευτες, δεδομένες, είναι μόνο οι ανάγκες του λαού και η ανάγκη αυτές να ικανοποιηθούν και τίποτε άλλο. Γι' αυτό απαντάμε ισχυρό κουκουέ για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και αν αυτή ονομάζεται. Χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ στη Βουλή και στο λαό. Να αναδειχτεί το ΚΚΕ τρίτο κόμμα, να γκρεμίσουμε από την τρίτη θέση την ναζιστική Χρυσή Αυγή. <ΚΚΚΚ> Αυτούς τους φασίστες τα τσιράκια της μεγαλοεργοδοσίας που ξεπουλάνε εργατικά λαϊκά συμφέροντα και στη Βουλή ψηφίζουν υπέρ των εφοπλιστών και της ολιγαρχίας. Γιατί επαναστάτη και φίλο του λαού, αγωνιστή και πραγματικό πατριώτη δεν σε κάνουν τα γαβγίσματα ή ψευτοτσαμπουκάδες μέσα στη Βουλή εκ του ασφαλούς. Αλλά το εάν βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα των διεκδικήσεων, εάν ψηφίζεις και καταθέτεις προτάσεις υπέρ των φτωχών, των εργατών, των αγροτών, εάν υπερασπίζεσαι την Ελλάδα των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, της ανάπτυξης και της ευημερία και όχι μια Ελλάδα του σκοταδισμού, του φασισμού, των κρεματορίων, των πολέμων. Και η ιδιωτία, η θύβα στις επόμενες εκλογές πρέπει να απαλλαγεί από αυτό το όνειδος, να εκπροσωπείται η εγκληματική Χρυσή Αυγή στην Ελληνική Βουλή με βουλευτή από τον ομό μας. Οι λίγες εκατοντάδες ψήφοι που λείπουν για να βγει βουλευτής του ΚΚΕ, γιατί τόσοι είναι μόνο για να βρεθεί δηλαδή το κόμμα μας στην τρίτη θέση στον νομό, μπορούν να βρεθούν αρκεί να συσπηρωθούν με το ΚΚΕ όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές λαϊκές δυνάμεις της επαρχίας Στίβας του νομού Διωτία συνολικά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο στις 26 του Μάη, θα γίνει πιο δυνατό το όχι του λαού στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου και των πολέμων. Θα είναι μήνυμα και στους άλλους λαούς, στους συντρόφους μας στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε άλλες χώρες που δίνουν εκεί τη δική τους μάχη. Απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης, που αποδείξαμε όπου ήμασταν διοικήσεις ότι υπηρετήσαμε μόνο το λαό μας, θα καταφέρουμε να δώσουμε κι άλλες ανάσες ανακούφισης σε όσους υποφέρουν. Ισχυρή φωνή λοιπόν του λαού παντού ή υποταγή στο σημερινό βάρβαρο και αδιέξοδο δρόμο. Αυτό είναι το δικό μας δίλημα για να κάνουμε την πραγματική διαφορά με υποψήφιο Δήμαρχο Θήβας τον Αντώνη Τουλουμάκο, με υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς τον Κώστα Μπασδέκη σε όλους τους υπόλοιπους αγωνιστές, κομμουνιστές σε Δήμους και στην περιφέρεια. Γεια σας.